Θέλετε να φύγουμε για Ταϊλάνδη. Στην Ταϊλάνδη θα συναντήσουμε τον Αλέξη και τον Αχιλλέα. Θέλω να σας δείξω ένα βίντεο πρώτα. Είναι δύο αδέρφια από την Καστοριά. Ξεκίνησαν, έφυγαν από εδώ. Θα μας πούν πώς βρέθηκαν στην Μπαγκόκ. Ετοιμάζουν κάτι ποσότητες με γύρο, με σουβλάκια, με πίτες, με τεραστίων διαστάσεων. Δεν ξέρω γιατί, θα μας πούν οι ίδιοι. Θέλω να δούμε αν έχουμε το βίντεο. Νεκτάρι, το έχουμε. Βέβαια. Καθόμαστε, πάμε. Μας είπαν και την πρωινή τους καλημέρα. Καθίστε να έρθει και η δική μας παρέα εδώ, Γιώργος και Αλεξάνδρα. Γιώργος Πανουδέκης, Αλεξάνδρα Πέπα. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τους. Αλεξάνδρα, δεν το είχαμε εδώ στα πλάνα. Το έβλεπα χθες που το κοιτάζαμε. Φτιάχνουν ένα τεράστιο γύρο με τεράστια πίτα για γίγαντα. Ναι, θα το δούμε στα πλάνα. Πάμε να τους συναντήσουμε και το δούμε και στα πλάνα μας. Να τα πλάνα. Αυτό σας έλεγα. Κοιτάξτε εδώ εικόνες. Για γίγαντες. Για γίγαντες είναι. Αλέξης Ράλης και Αχιλλέας Ράλης, τα δύο αδέρφια εκ Καστοριάς ορμόμενα. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα από την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στην Μπαγκόκ, τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βρε παιδιά, λύστε μου μια απορία πριν πούμε έτσι όλα τα στοιχεία. Αυτόν το γύρο ποιος τον καταφέρνει, πόσα κιλά είναι και πώς σκεφτήκατε να κάνετε τόσο τεράστια ποσότητα? Ήταν περίπου στα 4 κιλά. 4 κιλά. Ναι, 4 κιλά. Ναι. Κάναμε αγώνες εδώ στα μαγαζιά που είναι στο κέντρο. Ναι. Και αγωνίστηκαν 4 άτομα. Ποιος μπορεί να τελειώσει πρώτα στα 20 λεπτά. Α, είχατε διαγωνισμό. Βέβαια, ναι. Και τον τέλειωσε, τον κατάφερε ένα άτομο στα 20 λεπτά. Όχι, δεν το κατάφεραν. Άρα χάσαμε. Όχι, εντάξει, στο τέλος το ζυγίσαμε. Όποιος έφαγε το περισσότερο, κέρδισε. Τα άλλα μαγαζιά, δηλαδή υπάρχουν και άλλα ελληνικά μαγαζιά εκεί που κάνανε κάτι αντίστοιχο. Ποια ήταν τα άλλα μαγαζιά που πήραν μέρος στο διαγωνισμό? Όχι, άλλα μαγαζιά, εννοούμε άλλα μπαράκια, άλλα μέρος που είναι στο κέντρο, που είναι διάσημο για πολλά εστιατόρια. Και εμείς είχαμε κλείσει ένα μέρος μέσα στο κέντρο και κάναμε events με DJs και διαγωνισμό, έτσι για πλάκα με τα φαγητά. Ωραία ιδέα. Και να προωθήσουμε. Ωραία ιδέα. Αυτό το τετράκυλο για το διαγωνισμό ξεκίνησε να το τρώει ένας ή ήτανε παρέα? Ήτανε 3 άτομα αγωνίστηκαν. Τι λέτε ρε παιδιά. Πόσο κρέας έχετε βάλει εκεί μέσα, πόσα λαχανικά, πόσα... Για να είναι τώρα, Γιώργο, αυτό 4 κιλά, φαντάσου τι γίνεται. Ούτε να το σηκώσεις, ε. Βαράκι. Βαράκι, όπως το λες. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί, παιδιά, στην Μπαγκόκ? Από Καστοριά, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, Ναι. Μια ζωή κάναμε, είμαστε με τον αθλητισμό. Κάναμε τζούντο στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα στην Αγγλία, επειδή μεγαλώσαμε στην Αγγλία. Και έχουμε σπίτι στην Καστοριά. Και μετά πήγαμε στην Ελλάδα για 6 χρόνια. Και ήρθαμε στην Ταϊλάνδη το 2005. Συγγνώμη, παιδιά, τώρα καθώς μιλάτε, δείχνουμε πλάνα δίπλα. Γενικώς βλέπω έχετε μια δυναμία στις μεγάλες ποσότητες. Είναι μπαμπάτσικα όλα σας τα φαγητά και τα κρεατικά εδώ που βλέπω. Να, εδώ μας δείχνουν και πώς κάνετε το γύρο, ε. Είναι... Κάτι να δείτε, εμείς, ναι? Εμείς κερδίζουμε κάθε φορά, γιατί είμαστε υπεύθυνοι για να δείξουμε όλη την Ταϊλάνδη τι είναι ελληνική, το ελληνικό φαγητό. Έτσι, έτσι. Όπου ελληνικό τραπέζι χωρίς πληθώρα πραγμάτων επάνω δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε όλοι και στις διακοπές. Θα δεις δίπλα το τραπέζι με τον τουρίστα με μια σαλάτα και θα δεις το τραπέζι του Έλληνα ακόμη και τις εποχές τις δύσκολες της κρίσης. Φύσκα. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, αυτό κάνετε και εσείς εκεί στην Ταϊλάνδη. Δείχνετε την γενναιοδορία του Έλληνα στο φαγητό.
Ναι, και στο φαγητό και στα προϊόντα. Είμαστε και εστιατόριο εδώ πέρα και έχουμε και αγορά. Ράλης αγορά λέγεται. Mm-hmm. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε όλα τα προϊόντα από την Ελλάδα. Παίρνετε προϊόντα από την Ελλάδα και τα πουλάτε εκεί. Βλέπω φέτα, άλλα τυριά, διάφορα είδη. Τυριά, ιδιές, πίτες, φύλλο. Έχουμε κάνει συνεταιρισμό με το Yummy Greece. Ναι. Και είναι άλλες εταιρείες που θέλουμε να κάνουμε συνεταιρισμό για να ξεκινήσουμε την κίνηση για εργασία και για business. Μια χαρά. Με Ταϊλάνδη και Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Το ταϊλανδέζικο είναι φαντάζομαι τελείως διαφορετικό φαγητό. Τι τρώνε οι Ταϊλανδοί συνήθως? Τώρα αρχίζουν να τρώνε οι Ταϊλανδέζοι τα ξένα. Τα Ιταλικά τα έχω συνηθίσει ήδη εδώ στην Ταϊλάνδη, αλλά τώρα μαθαίνουν για τα ελληνικά. Όταν τους είπατε για μουσακά, για παπουτσάκια, αν φτιάχνετε, για το γύρο, πώς αντέδρασαν, τα είχαν ξανακούσει, τα ξέρανε? Λίγο. Οι Ταϊλανδέζοι συνήθως τώρα το ξέρουν από τα έργα τα ξένα που είναι στο Hollywood και έχουν πάει στο Σαντορίνη ή στο Μύκονο συνήθως. Από εκεί. Ο μουσακάς έχει μεγάλη πέραση, γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται, χαμός. Ειδικά για το σουβλάκι εδώ. Ειδικά για το σουβλάκι είναι το πιο αγαπημένο. Ναι, το σουβλάκι. Κάνουμε μεγάλα σετς εδώ, έτσι μαζί με τα σουβλάκια, πιφτέκια, τα χοιρινά. Και ποιος από τους δύο είναι ο μάγειρας? Όλοι μαγειρεύουμε εδώ. Όλοι. Και η μαμά είναι εδώ, όλοι μαγειρεύουμε. Α, είναι. Αλλά και η μαμά εκεί. Ναι, οικογενειακός. Ναι, είναι η μαμά. Ναι, ναι. Είναι από την Ταϊλάνδη η μαμά. Α, είναι από την Ταϊλάνδη η μαμά. Για... Α, μάλιστα. Από την Ταϊλάνδη η μαμά, από πας Έλληνα. Άρα αυτό, στην ερώτηση πώς βρεθήκατε εκεί, υπάρχει καταγωγή. Η μαμά Ταϊλανδέζα. Ναι. Στην Ελλάδα έρχεστε? Ερχόμαστε. Κάθε 2-3 χρόνια, ειδικά τώρα μόλις τελειώσει το κορονιό στην Ελλάδα, θα επικεντρωθούμε. Άντε να τελειώσει το κορονιό, να τελειώνουμε. Εκεί πώς πάτε με το κορονιό? Έχετε πρόβλημα? Εμείς τώρα, αρκεί να τρώμε ελληνικά φαγητά, πιστεύουμε ότι δεν θα μας πιάσει κορονιό. Εύχομαι, παιδιά, να μην σας πιάσει και να μην πιάσει και κανέναν. Να μπορέσετε να τελειώσει όλο αυτό και να μπορέσετε να γυρίσετε στην Ελλάδα με το καλό. Και καμιά ποσότητα, παιδιά, να χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε εδώ είναι μικρά. Χορταίνει πρώτα το μάτι και μετά μέχρι να ξεκινήσει να φας, που να το καταφέρεις όλο αυτό. Πρέπει να σου πω, Φέη, ότι τα παιδιά είναι αθλητές και δυο. Το είπες και εσύ. Μα τζούντο που είπαν. Ο μπαμπάς τους, ο άμυνεστος Ράλης, ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας τζούντο. Α, υπάρχει και οικογενειακή παράδοση. Μέχρι και να συμμετάσχουν και στους Ολυμπιακούς, αλλά από ένα τραυματισμό του Αλέξη, αν δεν κάνω λάθος, του Αχιλέα. Ποιος τραυματίστηκε από τους δύο, δεν τα καταφέρανε και αποφάσισαν να πάνε εκεί και να κάνουν αυτή την επιχείρηση στην καταγωγή της μαμάς. Κατάλαβα. Καλή επιχείρηση και κάνουν πρωτοαθλητισμό εδώ. Εκεί, ναι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ώρα είναι τώρα στην Ταϊλάνδη? 11 το πρωί είναι. 11 το πρωί. Να είστε τώρα καλά. Ετοιμάζομαστε να ανοίξουμε το μαγαζί. Άντε, με το καλό. Με το καλό. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την πατρίδα. Καλημέρα, Ελλάδα. Γεια σας. Την άλλη πατρίδα, γιατί αφού λέμε ότι είναι και η μαμά από εκεί, μισή από εδώ, μισή από εκεί μοιρασμένη η καρδιά. Μπράβο τους. Και κάτι έκανε η μαμά. Βλέπω χαρακτηριστικά. Ναι, μοιάζουν αρκετά. Μαμά του λέξε αρκετά. Πολύ ωραίοι τύποι. Είδες όμως με την ελληνική κουζίνα, τα ελληνικά προϊόντα, πως κάνουν καριέρα πάρα πολλοί Έλληνες παντού. Και ακόμη και σε χώρες που έχουν άλλο φαγητό, τελείως άλλες νοοτροπίες. Πλέον βλέπουμε και αυτό με την αγορά. Δηλαδή πλέον δεν φτιάχνουν μόνο εστιατόρια, πλέον δημιουργούν και εμπόριο. Σωστό. Έχουμε δει σε διάφορες περιοχές.